Θέλω να πάμε λίγο στο Ζαρό, καθώς και φέτος είναι μια περιοχή όπου βρίσκεται στην κορυφή, στην σχετική λίστα και κατέχει βέβαια μία από τις πρώτες θέσεις στο μέτωπο των επιλογών ταξιδιωτών για αυτό το καλοκαίρι. Πολλοί βρίσκονται στην περιοχή, αυξημένη κίνηση, ένας πανέμορφος τόπος. Και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γιατρομανουλάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ζαρού, αναμένεται να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλά, εσείς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτό το οποίο προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι τα πηγαίνετε περίφημα φέτος. Δηλαδή, αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, κατ' επέκταση και μία ανάσα για τις επιχειρήσεις. Ναι, πάμε λίγο καλά. Παρόλο που ο δρόμος μας έχει κολονίσει. Γιατί ο δρόμος Ηράκλειο Μεσαρά έχει μια καθήγηση εδώ 3-4 μήνες και μας έχει κόψει πολύ κόσμο λόγω που είναι τα κάψιμα αυξημένα. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Δημιουργήσαμε και κατασκεύασαν ένα δρόμο και πραγματικά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα βγήκε εκτός και μέσα στο καλοκαίρι. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή πηγαίνετε καλά. Φανταστείτε αυτό, να είχαμε τον δρόμο. Καλοκαίρι που θα έχει πει ο τουρισμό παραπάνω, λίγο παραπάνω κόσμο. Μας έχει κολονίσει στο δρόμο πολύ. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ποιοι επισκέπτες βρίσκονται εκεί στον τόπο σας. Είναι να ξέρετε ότι ο Ζαρός, αξίζει να το πούμε, έχει και τους λεγόμενους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, δηλαδή τουρίστες από ξένες περιοχές του εξωτερικού, έρχονται στην Κρήτη και κάθε χρόνο... Παρόλο που τώρα έχω μια κοιλιά λίγο και δεν έχει πολύ τουρισμό, έχει πέσει. Είναι το φαράγγι που βγαίνουν 50% ανθρώπου κάθε μέρα πάνω. Παρόλο που δεν στέμνονται για φαΐ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχει το τουρισμό, αλλά όχι πολύ. Και την ίδια στιγμή, όταν μιλάμε για τουρισμό, είναι και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικά εκεί το χειμώνα, τα Σαββατοκύριακα, πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά επιλέγουν την περιοχή του Ζαρού και εκεί στη λίμνη να πιούν τον καφέ τους, να φάνε. Ήτανε καλός και ο χειμώνας, δηλαδή. Ναι, και το χειμώνα δουλεύουν Σαββατοκύριακα, ναι, καλά είναι. Περισσότεροι Έλληνες ή ξένοι έχουν βρεθεί μέχρι και σήμερα εκεί στην περιοχή? Σαββατοκύριακα περισσότεροι Έλληνες είναι. Ναι. Δεν είναι πολύ ξένοι. Οι ξένοι έρχονται για το φαράγγι πιο πολύ που βγαίνουν από τη λίμνη απάνω. Ναι. Και δεν στέλνεται, παιδί μου, δεν στέλνεται. Στέλνεται ένα 30% να 20%. Αυτό βέβαια έχει να κάνει. Είναι ο παράγοντας αγοραστική δύναμη. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν οι επισκέπτες. Και όπως μας λέει εκεί ο πρόεδρος στο Ζαρό, οι περισσότεροι πηγαίνουν, κάνουν τη βόλτα, αλλά δεν σταματούν ούτε στην εστίαση βέβαια, ούτε στο λιανεμπόριο. Καταλήμματα στην περιοχή έχετε? Έχουμε, ναι. Γνωρίζετε τις πληρότητες? Τώρα, αυτός ο μήνας ειδικά και ο περασμένος, κανείς δεν είχε πολύ, δηλαδή κανείς δεν είχε φουλάρι. Είχανε άτομα, αλλά όχι... Ένα 10-20%, 10% δεν είχαν. Μάλιστα. Οπότε... Εγώ πιστεύω πως ο δρόμος έχει όλη τη ζημιά κάνει. Γιατί μόλις είπεσε ο δρόμος, κατευθείαν από τα Σαββατοκύριακα που ήταν χειμώνα, εφάνηκε κατευθείαν η πτώση. Είναι αυτό το οποίο, γιατί μιλάμε τώρα με τον κύριο Γιατρομανουλάκη, το ψάξαμε ωστόσο και στην περιοχή. Όντως, σε σχέση με την περασμένη διετία, έχει αυξηθεί η κίνηση. Υπάρχει αύξηση της κίνησης στην περιοχή και από Έλληνες και από ξένους. Ωστόσο, βέβαια, από τη μία ο δρόμος και από την άλλη η αγοραστική δύναμη φαίνεται ότι δεν είναι στα επίπεδα τα επιθυμητά, δημιουργούν κάποια προβλήματα. Δύσκολο να φτάσουμε επίπεδο 19, κρατάμε το καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, το μήνυμα που στέλνει ο Ζαρός ποιο είναι, κύριε Γιατρομανουλάκη, και με αυτό να κλείσουμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο και να μας επίσταση στο κορονοϊό αφού έχει βγει και φάει ένα σωρό ανθρώπου. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γιατρομανουλάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ.